Ευθύς αμέσως να παρουσιάσουμε την κυρία Μερόπη Τζούφη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα. Τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα. Και τον κύριο Αναστάσιο Μεγαλομίστακα, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ένωσης Κεντρών. Και λέω να προειδοποιήσουμε και από τον κύριο Μεγαλομίστακα σε αυτό το ερώτημα που έθεσα προηγουμένως. Δηλαδή, έρχονται δύο άρθρα, τι θα κάνετε εσείς? Πρώτα απ' όλα, πρέπει να δούμε πώς θα έρθουν. Δηλαδή, μιλήσατε προηγουμένως για την 13η σύνταξη, η οποία δεν ήταν σύνταξη, ήταν καλά, ένα επίδομα. Όπως λέμε, όπως ονομάστηκε από την κυβέρνηση, δεν έχει σημασία. Ναι, όπως ονομάστηκε ένα ποσό που δόθηκε. Όπως δόθηκε. Ναι. Είδαμε ότι δόθηκε. Ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, ναι, το οποίο δόθηκε. Όπως θέλετε να το πούμε. Δόθηκε σε ομάδες κοινωνικές οι οποίες δεν το είχαν πραγματικά ανάγκη και έμειναν άλλες κοινωνικές ομάδες εκτός. Γι' αυτό δεν το ψηφίσαμε. Γι' αυτό δεν το ψηφίσαμε. Όταν δεν υπάρχει σωστός προγραμματισμός, ψηφίσαμε παρόν και αν είδαμε. Υπάρχει σωστός προγραμματισμός, αν υπάρχει σωστός προγραμματισμός και αν έρθουν όπως πρέπει, ναι, είναι βλέπετε απόφαση του κόμματος συνολικά και δεν είμαστε μηδενιστές. Μιλάμε υπέρ της, του διαλόγου. Αυτή... Ωστόσο, πρέπει να έρθει με τον σωστό τρόπο. Αυτή η πρώτη, θέλω την πρώτη σας αντίδραση σε σχέση με αυτά που βγήκανε από χθες. Και αρχίζουν να εξειδικεύονται. Εκεί είχαμε και την κυρία Φωτίου πριν από λίγο και έλεγε συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα νούμερα. Δυστυχώς ακούμε απογοήτευση τα περισσότερα που λένε οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, καθώς ακούγοντας και την κυρία Φωτίου, δεν είδα πώς θα έρθει η ανάπτυξη επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός είναι ένας περήφανος λαός, αυτό το έχουμε ως δεδομένο. Δεν νομίζω ότι αυτό που ζητάει είναι επιδόματα και βοηθήματα. Θέλουμε να δούμε πώς θα αναπτυχθεί αυτή η χώρα. Όσο και να είναι το χρέος, είναι ένα νούμερο. Ζητάμε απομείωση. Και να μειωθεί το χρέος, αν εμείς δεν έχουμε παραγωγικές θέσεις εργασίας που θα δώσουν το boost, την τόνωση, ώστε να αρχίσει κάτι να κινείται σε αυτή τη χώρα. Δεν κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Να... Δεν μπορώ να δω κάποια αλλαγή ούτε με την παρούσα κυβέρνηση, ούτε με αυτή που πρόκειται, αν έρθει, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μπορεί να συνεργαστεί, καθώς δεν βλέπω να γίνεται τίποτα διαφορετικό. Άλλα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, άλλα κάνει. Άλλα έλεγε η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν κυβέρνηση και άλλα κάνει τώρα ως αντιπολίτευση. Δυστυχώς αυτό είναι ένας κύκλος φαύλος που συνεχίζεται τόσα χρόνια. Αυτό που δεν κατάλαβα και δεν απαντήθηκε από την κυρία Τζούφη είναι πώς θα έρθει η ανάπτυξη. Είτε χρωστάμε ένα, είτε χρωστάμε 100. Αν ο ελληνικός λαός, η ελληνική οικονομία δεν παράγει τίποτα, δεν θα μπορούμε να αποπληρώνουμε το χρέος. Κυρία, κυρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.